θα μου δώσετε 2 λεπτά χρόνο σε αυτή την εκπομπή που δεν θέλω ποτέ να παίρνω για προσωπικά θέματα χρόνο, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, γιατί νιώθω πάρα πολύ άσχημα να αφήνουν κάποιοι άνθρωποι να βγαίνουν ιστορίες. Για μένα βγαίνουν συνεχώς ιστορίες. Σας τα έχω πει γι' αυτό και δεν απαντάω ποτέ για τίποτα και λέω ό,τι θέλει ο καθένας, ας γράφει και ας λέει. Αλλά κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με οικογένειες, θα έπρεπε κάποιοι άνθρωποι, νομίζω, να έχουν τουλάχιστον μια ευαισθησία πριν πουν οποιαδήποτε χαζομάρα που μπορεί να τους βολεύει, να το σκεφτούν 2-3 φορές. Διάβασα λοιπόν εχθές, μπήκα σε ένα site και διάβασα ότι αγοράζω το σπίτι του Πέτρου και της Τζέννης, του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζέννης Παλατσινού, και λέω το σπίτι τους, άσχετα που οι δύο άνθρωποι αυτοί μπορεί να έχουν χωρίσει. Εγώ σε αυτό το σπίτι έχω μπει πάρα πολλές φορές, με τη δικιά μου οικογένεια, στη δικιά τους οικογένεια, και έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Όπως και εσείς, έτσι και εγώ, είχα μάθει κάποτε ότι το σπίτι αυτό χάθηκε. Τότε που έπαθε όλη αυτή τη πολύ μεγάλη ζημιά που αφορούσε τη δουλειά του και το μέλλον του, μιλάω για τον Πέτρο. Διαβάζω λοιπόν ότι όχι μόνο το αγοράζω, έχω μπει και μέσα, που δεν ξέρω καν αν αυτό το σπίτι δεν έχει πουληθεί, αλλά προφανώς καταλαβαίνω, γιατί διαβάζω παρακάτω που λέει ο μεσίτης, άφησε πληροφορίες κτλ., ότι μάλλον δεν έχει πουληθεί. Εγώ ήξερα ότι το έχει πάρει η τράπεζα ή τουλάχιστον αυτό μας είχε πει ο Πέτρος. Λοιπόν, είναι πολύ άσχημο πράγμα να διαδίδεται για πλάκα τέτοιου είδους πολύ κακές ειδήσεις, και λέω κακές γιατί κανένας σοβαρός, ευαίσθητος, κανονικός άνθρωπος δεν θα πήγαινε ποτέ να εκμεταλλευτεί τον πόνο κάποιου άλλου ανθρώπου, πολύ περισσότερο αν τον ξέρει. Αν λοιπόν υπάρχει μεσίτης, γιατί εγώ το διαψεύδω κατηγορηματικά, οι μεσίτες όταν δείχνουν ένα σπίτι ή ένα οποιοδήποτε ακίνητο για να πάρουν την προμήθειά τους, το 2% ή όποια συμφωνία κάνουν, σε βάζουν υπογράψεις. Βάζεις το όνομά σου και λες: μπήκα και είδα αυτό το σπίτι. Ποιος είναι αυτός λοιπόν που τα λέει αυτά τα πράγματα χωρίς να έχει την υπογραφή μου? Είναι ντροπή και αισθάνομαι απέσια αν έστω και περνάει από το μυαλό της οικογένειας αυτής, των παιδιών αυτών που τα 2 από τα 3 τους παιδιά έχουν βαφτίσει τη δικιά μου Βαλέρια, δεν θα ήθελα να σκέφτονται και να περνάει από το μυαλό τους ότι θα μπορούσα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Ποτέ των ποτών. Το αν περνάω μία βόλτα από το ψυχικό ή από τη Φιλοθέη ή από το Μαρούσι, δεν σημαίνει ότι αγοράζω σπίτια. Και εν πάση περιπτώσει, για κάποια πράγματα θα ήθελα να είσαστε λίγο πιο ευαίσθητοι. Έχετε πει χοντράδες για μένα πολλές φορές. Και βλέπετε, δεν απαντάω. Μην τον εκμεταλλεύεστε όμως αυτό, γιατί υπάρχει και ένα όριο. Και όταν μπερδεύονται οικογένειες και παιδιά, εγώ δεν κάνω πίσω. Διάβασα ότι αυτή η κουβέντα έγινε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου. Κατερίνα, θα ήθελα πάρα πολύ τουλάχιστον να πάρει το δικό μου λόγο αυτά τα 2 πράγματα που είπα σήμερα και να το παίξει και να το πει και στο μεσίτη. Αν έχει, ας έρθει με την υπογραφή μου λοιπόν σε ένα χαρτάκι που να λέει ότι είδα εγώ αυτό το οίκημα, μπήκα μέσα. Υπάρχουν λέει και φωτογραφίες. Ντροπή πράγματα. Αν ένας μεσίτης θέλει να πουλήσει αυτό το σπίτι, παρακαλώ μην χρησιμοποιεί το δικό μου όνομα. Γιατί υπάρχει και οικογένεια από πίσω και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Αυτά, και με συγχωρείτε που πήρα το χρόνο αυτή τη εκπομπή που έχει το όνομά μου, αλλά δεν μου ανήκει. Ευχαριστώ.